Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, εδώ καθημερινά, από Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα σε πρώτο πλάνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα τυπικά ουσιαστικά που αφορούν ουσιαστικά τις δικές σας παρεμβάσεις, υποδείξεις, αναφορές, δραστηριότητες 224-10-00-31-20. Επίσης το email της εκπομπής μας μαζί στις 3 at παπάκι δηλαδή gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, μέσα από την δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέα, το κανάλι 651, μέσα από την αντίστοιχη της Ντίτζια, το κανάλι 1023 και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την ιστοσελίδα aegeotv.gr, υπάρχει πάντα η εφαρμογή του live streaming. Πάμε λοιπόν να δούμε το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Το τελευταίο αντίο στον 29χρονο προσμεναγό Μάριο Μιχαήλ του Ρίτσικα, σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στην Τρίπολη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, υπουργών και βεβαίως του Αρχηγού ΓΕΘΑ. Άνω κάτω στο τοπικό ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα τεκτενόμενα για τις υποψηφιότητες στον Δήμο της Ρόδου. Ανακοίνωση εξέδωσε χθες η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Νοτίας Δωδεκανήσου σε μια προσπάθεια αναδίπλωσης. Εν τω μεταξύ, παραιτήθηκε χθες από την Νομαρχιακή Επιτροπή η δημοσιογράφος Ρουδούλα Λουλουδάκη με επιστολή προς τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο. Δεν έχω συνηθίσει να πατάω σε δύο βάρκες, δήλωσε μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του Real Voice ο υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου και βεβαίως πρώην δήμαρχος της Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος. Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία για την εκλογή του επικεφαλής μεταξύ των παρατάξεων Χατζηδιάκου και Κουσουνά για την ερχόμενη Κυριακή. Είναι η μάχη ανάμεσα στον Σάββα Διακοσταματίου και τον Μανώλη Σαββή. Αυτά λοιπόν ως μία πρώτη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας φωτογραφίες από την ίστατη διαδικασία, το τελευταίο αντίο σε έναν γενναίο Έλληνα, στον 29χρονο προσμεναγό Μάριο Μιχαήλ του Ρίτσικα, ο οποίος έχασε την ζωή του το πρωί της περασμένης Δευτέρας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος Phantom F4 με αφετηρία το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του 29χρονου λύγησαν την ώρα της ταφής του. Η εξόδευση ακολουθία για τον ιερό αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας ξεκίνησε σήμερα στις 10.30 στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Τρυπόλεως και ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ η ταφή του έγινε στη 1 το μεσημέρι στο κημητήριο Αγίου Ιωάννη Πικερνίου, αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν κατά την ταφή του αδικοχαμένου υπτάμενου από την Αρκαδία ήταν σπαραχτικές, με τους γονείς του να λυγίζουν λέγοντας το τελευταίο αντίο στον γιο τους. Η μητέρα κοιτούσε αδυνατώντας να πιστέψει πως δεν θα δείξανε το λεβέντι της, ενώ η οδύνη στο πρόσωπο του πατέρα Κώστα του Ρίτσικα ήταν εμφανής με τον ίδιο να φωνάζει «Είσαι ψηλά αγόρι μου». Θυμίζω και αναφέρω ότι στην κηδεία ήταν παρούσα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, υπουργοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και βεβαίως άνθρωποι από την περιοχή της Τρυπόλεως. Συγκλονιστικός ο επικίδιος που ουσιαστικά εκφώνησε και ο πατέρας του Κώστας, αλλά βεβαίως και η μητέρα του. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι εικόνες. Η πρώτη πράξη του δράματος κλείνει. Τις ερχόμενες ημέρες έχουμε την κηδεία επίσης και του Σμιναγού, αυτή τη φορά στην περιοχή της Δράμας. Λοιπόν, αυτά από την συγκλονιστική αυτή η εικόνα, όπως αποτυπώθηκε, ακόμη ένας υπτάμενος ήρωας στο πάνθεον της συνείδησης των Ελλήνων. Τώρα, πάμε παρακαλώ στα καθημά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι έχουμε αρκετό ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε εξελίξεις σε επίπεδο περιφέρειας με αυτή τη διαδικασία η οποία τρέχει από το κοινωνικό παντοπολείο. Επίσης έχουμε θετικά νέα, βραβεύσεις, αλλά και μία, αν θέλετε, διαφορετική προσέγγιση για το περιβάλλον στον Δήμο της Ρόδου. Έχουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Θα δούμε στην συνέχεια
συνέχεια και την παρέτηση της Ροδούλας Λουδάκη. Θα δούμε και την ανακοίνωση αναδίπλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής και βεβαίως θα δούμε και θέματα που αφορούν τα υπόλοιπα νησιά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας, την Χαρούλα Γεσεράνη, με αφορμή τις διαδικασίες που τρέχουν για την διανομή αυτής της σημαντικής βοήθειας που δίδεται από την Περιφέρεια στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας που αδυνατούν και θέλουν μία συνδρομή να ανταπεξέλθουν. Να ακούσουμε τι είπε σήμερα από την έδρα του Κοινωνικού Παντοπολίου. Την εβδομάδα που διανύουμε, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μέχρι αύριο δηλαδή, γίνεται η διανομή των τροφίμων του μηνός Ιανουαρίου. Όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια για τους διαγωνισμούς των τροφίμων και την επάρκεια του Κοινωνικού Παντοπολίου προκειμένου να εξυπηρετεί τους δικαιούχους του κάθε μήνα πλέον. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα τα προηγούμενα 2 χρόνια σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά των διαγωνισμών για την αγορά των τροφίμων από την πλευρά της περιφέρειας του Κιο Αιγαίου και με υπετιότητα των διαγωνιζομένων εταιριών. Ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια, οπότε τώρα, όπως βλέπετε, το Κοινωνικό Παντοπολείο είναι απολύτως γεμάτο, έχει επάρκεια σε όλα τα είδη και γίνονται κανονικά κάθε μήνα οι διανομές στους δικαιούχους. Να σας ενημερώσω ότι οι δικαιούχοι πλέον, μετά και την τελευταία αναθεώρηση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να είναι δικαιούχος, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχουν μείνει πολύ λίγες αιτήσεις για να αξιολογηθούν και να ενταχθούν και οι υπόλοιποι. Από τους 950 λοιπόν που είχαμε στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 600. Είναι ένα νούμερο το οποίο πραγματικά, ειλικρινά σας λέω, μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, γιατί είναι προφανές ότι ο κόσμος φέτος δούλεψε και μπόρεσε να έχει εισόδημα, ούτως ώστε να μην έχει ανάγκη την τσάντα του Κοινωνικού Παντοπολίου. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Το Κοινωνικό Παντοπολείο θα έχει την επάρκεια. Εκείνο όμως που εμάς μας ενδιαφέρει είναι οι συμπολίτες μας να έχουν τις λιγότερες δυνατόν ανάγκες. Και αυτό γίνεται μόνο όταν υπάρχει δουλειά, όταν υπάρχει εισόδημα, όταν υπάρχει ανάπτυξη. Και έτσι λοιπόν, φέτος είμαστε ευτυχείς να λέμε ότι έχει μειωθεί κατά το 1/3 ο αριθμός των δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπολείο. Υπάρχουν ορισμένες ομάδες που πάντα θα είναι δικαιούχοι, γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες σε αυτές τις οικογένειες. Δηλαδή, είτε υπάρχουν αναπηρίες, είτε υπάρχουν δυσλειτουργίες στις οικογένειες, είτε υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που χρειάζονται στήριξη κτλ. Οι οποίες προβλέπονται όλες αυτές οι κατηγορίες από τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπολείου και πάντα θα υπάρχει αυτή η δομή για την πρόνοια των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων. Από την πλευρά μας κάναμε ό,τι ήταν απολύτως και ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να φτάσουμε στη στιγμή όπου το Παντοπολείο, όπως το βλέπετε και πάρτε και θα δείτε και στα πλάνα που θα πάρετε, ότι τα είδη υπάρχουν σε απόλυτη επάρκεια. Λοιπόν, αυτά από την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας, την Χαρούλα Γιασιράνη. Θα έχουμε την δυνατότητα σε λίγο να φιλοξενήσουμε ακόμη έναν Αντιπεριφερειάρχη, εδώ διαζώσει στο στούντιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον Χρήστο Μπάρδο, με αφορμή και την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις δύο μάλλον συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγιναν διαζώσει, να δούμε κάποια θέματα, με αφορμή και ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στον ημερήσιο τύπο του Αντιπεριφερειακού. Πάμε τώρα λίγο στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, να δούμε τι τριγμού ουσιαστικά επιχειρεί να αντιμετωπίσει το κόμμα σε μια περίοδο που θα λέει κανείς και καλή είναι αυτή η εξέλιξη, αναδιπλώνεται και επιχειρεί ουσιαστικά να πολιτευθεί με τον σημαντικό στόχο που είναι οι επικείμενες εθνικές εκλογές. Άνω κάτω από τα όσα διαδραματίστηκαν με αφορμή της υποψηφιότητας στον Δήμο της Ρόδου, συνέβησαν πάρα πολλά. Χθες αργά το βράδυ υπήρξε, αν θέλετε, μία δήλωση αναδίπλωσης, μία δήλωση η οποία ουσιαστικά
στέλνει αυτή τη διαδικασία εκεί που προβλέπεται, δηλαδή ότι ακόμη δεν έχει εκκινήσει αυτή η διαδικασία για το κόμμα, άρα δεν μπορεί κάποιος να έχει το χρήσμα του κόμματος. Ακούσαμε επίσης εχθές και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, αλλά και την δήλωση που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα λοιπόν, με τρία στοιχεία από την ανακοίνωση, το πρώτο, ότι υπάρχουν όργανα τα οποία εκφράζουν την κομματική γραμμή, άρα θα συνεδριάσουν τα όργανα συνολικά και δεν μπορεί ο καθένας από τα μέλη, είτε αυτός είναι ο γραμματέας είτε κάποιος άλλος, να υποστηρίζει κάτι αντίθετο δημοσίως. Καλό είναι αυτό, ελπίζω να υπάρξει μια ωριμότητα, μια χαλαρότητα από εδώ και μπροστά, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν προκάλεσαν και, αν θέλετε, αντιδράσεις. Είχαμε χθες το βράδυ, λίγα λεπτά πριν ουσιαστικά έρθει στα email μας η ανακοίνωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, υπέβαλε την παρέτησή της η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη με επιστολή προς τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε τη δυνατότητα και εδώ να φιλοξενήσουμε την Ροδούλα τη Λουλουδάκη. Ήταν μέλος της Ομαρχιακής Επιτροπής, ήταν ένα μέλος το οποίο ουσιαστικά δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ικανοποιητική, σημαντική δηλαδή, θέση επιτυχίας έξω από τους διάφορους μηχανισμούς που επαναλαμβάνω και είναι αντιληπτό ότι υπάρχουν στα κόμματα. Κατάφερε να εκλεγεί μέχρι και τις τελευταίες ημέρες. Περίμεναν την Λουλουδάκη, γιατί αυτό είναι το πραγματικό ρεπορτάζ, να απαντήσει θετικά στην πρόταση που της έγινε να είναι υποψήφια βουλευτής. Απάντησε αρνητικά, το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε και βεβαίως νομίζω ότι θέμα και το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτά τα οποία συμβαίνουν δημοσίως. Μάλλον υπάρχει θέμα στην Ομαρχιακή, θα πρέπει να το ξαναδούν, καλή την πίστη όλοι οι συμμετέχοντες και να αλλάξει αυτή η προσέγγιση που πράττουν. Να δούμε την δήλωση της Ροδούλας της Λουλουδάκη, έχει ουσία. Με λίγες λέξεις, λιτή αλλά σκληρή, παρετούμε γιατί αρνούμε να συνεχίσω να είμαι μαριονέτα ή κομπάρσος. Παίρνω λοιπόν την αξιοπρέπειά μου και φεύγω. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Αυτή είναι μια αιχμηρή δήλωση. Είναι λέξεις που ουσιαστικά έχουν πάρα πολλές ερμηνείες και πάρα πολλά νοήματα. Φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και έχουν μια εικόνα, θα έχουν αντιληφθεί τους λόγους που η κυρία Λουλουδάκη αποφάσισε να παραιτηθεί. Καταλαβαίνετε ότι ζητήσαμε να ακούσουμε την άποψή της. Αρκέστηκε να μας λέει ότι ό,τι γράφει η δήλωσή μου αυτό ισχύει. Θέλω τον χρόνο και είναι λογικό ότι υπήρξε μια διαδικασία να τη μεταπίσουν από πάρα πολλά στελέχη και από τα κεντρικά του κόμματος χθες το βράδυ. Λοιπόν, τώρα, μόλις πριν από ένα λεπτό ήρθε, παρακαλώ, η αντικατάσταση, το παρτιθέν μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων, κυρία Ροδούλα Λουλουδάκη, αντικαθιστά η συντρόφισσα Μαριάνθη Φραγκάκη. Μάλιστα. Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου και δεν με απατάει, νομίζω ότι πρώτος αναπληρωματικός ήταν ο κύριος Αντώνης Γονιδάκης. Προφανώς, με αυτά που συμβαίνουν, ο κύριος Γονιδάκης δεν αποδέχθηκε να αντικαταστήσει την κυρία Λουλουδάκη και θα πρέπει να το δουν πραγματικά στο ΠΑΣΟ και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με αφορμή μια διαδικασία η οποία ήταν, με συγχωρείτε, να το πω και δημόσια, τόσο απερίσκεπτη, για να μην πω κάποιο βαρύτερο χαρακτηρισμό, την εποχή την οποία εκδηλώθηκε. Δηλαδή δεν ήταν της ώρας να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη. Και παράλληλα χρειάζεται, και κλείνουμε εδώ, έτσι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από αυτούς που εμπλέκονται στα κόμματα. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ, γιατί παρά τα ζητήματα νομίζω ότι κάποιες παρεμβάσεις θα γίνουν για να επανέλθουμε εκεί που έπρεπε να υπάρχει το ενδιαφέρον, να υπάρχει ο στόχος, που ήταν οι εθνικές εκλογές και η δυναμική του ΠΑΣΟΚ κόχει το μπαλάκι στην εξέδρα. Το λέω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό. Τώρα, πάμε παρακαλώ
στη συνέχεια του ρεπορτάζ και πάμε στον αντιδήμαρχο παιδείας κτλ. Και αναπληρωτή δημάρχου στην Ρόδο, τον κύριο Στράτο Καρή, και με αφορμή κάποιες σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τον Δήμο της Ρόδο, το νησί μας. Έχουν διάφορα project να κάνουν, τα οποία είναι σε εξέλιξη, με το γενικότερο στίχημα αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης σε πάρα πολλά επίπεδα. Από αυτό το θέμα να ξεκινήσουμε έτσι τη συνέχεια του ρεπορτάζ για τον Δήμο της Ρόδου. Η βράβευση της Ρόδου ως ένας από τους πέντε, ο πέμπτος συγκεκριμένα, προορισμός πράσινος, έτσι να μιλάμε για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας και το θέμα και πόσο ψηλά θέτει αυτή η Δημοτική Αρχή, το να περάσει παγκόσμια το μήνυμα της Ρόδου ως ένας πράσινος βιώσιμος τουριστικός προορισμός, σαν ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες βελτίωσης του περιβάλλοντος, βελτίωσης της λειτουργίας του νησιού, σεβασμού απέναντι στον κάτοικο και στον επισκέπτη, στον τουρίστα μας που για δεκαετίες στηρίζουμε και θέλουμε και η παγκόσμια κοινότητα νομίζω ότι τουριστικά στηρίζει τη Ρόδο, δεν είναι μόνο μια τιμή, είναι μια βράβευση ουσίας που δείχνει ακριβώς τη στροφή που έχουμε κάνει σαν προορισμός, που δείχνει την κατεύθυνσή μας σαν Δήμος, σαν περιφέρεια για τη Ρόδο. Η στροφή μας είναι ξεκάθαρη. Είναι ένας τουριστικός προορισμός ο οποίος θα μπορεί να προσελκύσει τουρίστες που έχουν την ευαισθησία, που θέλουν να είναι σε ένα νησί που σέβεται το περιβάλλον. Όλη λοιπόν η λειτουργία μας, αλλά κυρίως τα έργα μας, γιατί η κατεύθυνση μιας δημοτικής αρχής, ενός Δήμου, για να πετύχει αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο να έχει τις υψηλές επαφές που πράγματι ο Δήμος και ο Αντώνης Καμπουράκης, ο Δήμαρχός μας, ο Δήμαρχος Ρόδου, έχει αυτή τη στιγμή επαφές που προσελκύουν τουρίστες και τουριστικούς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, επαφές με τις κορυφές αυτών των τουριστικών οργανισμών. Το μεγάλο κομμάτι είναι να παρουσιάσεις έργο που δείχνει αυτή την κατεύθυνση. Το έργο λοιπόν που παρουσιάζουμε ο Δήμος και η Περιφέρεια στο νησί της Ρόδου είναι ένα έργο που μόνο κυρίαρχο στοιχείο έχει το σεβασμό του περιβάλλοντος. Και δεν μπορώ να πω ότι η βράβευση στρέχεται κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος, που ξέρουμε ότι η Ρόδος έχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον, σε θέματα επιχειρήσεων, όπου πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός, νομίζω 450 εστιατόρια, συγκεκριμένη μέτρηση περίπου εκεί, ένας αριθμός τέτοιος δείχνει αυτόν τον σεβασμό μέσα από τα προϊόντα, μέσα από το μενού. Και το ότι σε κάποιες μετρήσεις η Ρόδος υπερτερεί ακόμα και του πρώτου προορισμού, και μιλάμε για νησιά τα οποία και προορισμοί οι οποίοι είναι παγκόσμιοι προορισμοί, δείχνει το πόσο ψηλά έχει φτάσει η Ρόδος και μας δείχνει και την κατεύθυνση ότι ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί. Λοιπόν, αυτά από τον αναπληρωτή δημάρχο και αντιδήμαρχο τον Στράτο Καρίκη για την προοπτική και νομίζω για τον στόχο που έχει βάλει μπροστά να κατακτήσει η Ρόδος αυτό του ενός νησιού που θα βασίζεται πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη. Άλλωστε, αυτές είναι και οι εντολές, δηλαδή με βάση την ατζέντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η ατζέντα 2030 εδώ και αρκετά χρόνια είναι μια διαδικασία που τρέχουν παγκοσμίως και εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ατού, έχουμε έναν πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο εταίρο δηλαδή, την TUI, σε αυτό το project. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία η οποία τρέχει για την Κυριακή, να τελειώνουμε και με αυτή τη διαδικασία δηλαδή, που είναι η εκλογή επικεφαλής των παρατάξεων Χατζηδιάκου και Κουσουνά για τον Δήμο της Ρόδου. Και είναι βεβαίως μια διαδικασία για την οποία ακούσαμε πολλά χθες και από τον κύριο Γιάννη Κοροναίο. Μιλάμε για 529 στελέχη,
τα οποία ανήκουν σε αυτές τις παρατάξεις που είχαν κατακτήσει τον Δήμο της Ρόδου το 2010, το 2014 και βεβαίως έχασαν τις εκλογές το 2019. Είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει ανεξάρτητα από την πορεία των κομμάτων, αυτό το έλεγαν με πολύ μεγάλη έμφαση όλη αυτή την περίοδο, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια δεύτερη όψη σε αυτό το νόμισμα, ότι οι περισσότεροι που ανήκουν σε αυτές τις παρατάξεις, η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Και λέω ότι εδώ υπήρχε μια αδυναμία κατανόησης. Διότι ακόμη και να υπήρχε η σκέψη για κάποιους να διεκδικήσουν τον Δήμο της Ρόδου, θα έπρεπε να αναπτυχθεί λίγο αργότερα, διότι και επικεφαλής να εκλεγεί από τη διαδικασία της Κυριακής έχει πάρα πολύ δρόμο. Διότι επαναλαμβάνω ότι παράλληλα τρέχει μια δημοσκόπηση η οποία τι κάνει, ακτινοσκοπεί δηλαδή και τον Μανώλη Σαββή και τον Σάββα Διακοσταματίου σε σύγκριση με τον δήμαρχο τον Αντώνη Καμπουράκη και βεβαίως με βάση τα προβλήματα της Ρόδου. Άρα λοιπόν το λέω, εάν κάποιος ήθελε να δει λίγο μακροπρόθεσμα, θα έπρεπε να κάνει λίγο υπομονή, να μην βγαίνει και να δημιουργεί αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως είναι θεμητή η φιλοδοξία του καθενός ο οποίος πολιτεύεται, αλλά μαζί με τη φιλοδοξία πρέπει να συντρέχει και η λογική δηλαδή και η εγκράτεια σε κάποια ζητήματα. Διότι με αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ακόμη και αν αλλάξει η ρότα, ακόμη και δεν πάει στο τέλος αυτή η παράταξη, πολλά από τα στελέχη δεν πρόκειται να πάνε με κάποιον ο οποίος έχει φέρει τα πάνω κάτω. Αυτό είναι προφανές. Και λέω ότι χρειάζεται λίγο ωριμότητα αυτές οι κινήσεις στην πολιτική πέρα από τον ενθουσιασμό. Λοιπόν, τώρα, επειδή θα πρέπει να πάμε και στον προσκεκλημένο, θα περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα είναι κοντά μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, ο κύριος Χρήστος Μπάρδος.